πολεμά και θα πολεμά σε επάλξη όπου και όποτε η πατρίδα το ζητήσει. Τους ευχαριστούμε και τους ευγνωμονούμε γιατί έταξαν τη ζωή τους να φυλάνε τα κρατικά μας κόμματα για να μπορούμε όλοι εμείς οι υπόλοιποι να προοδεύσουμε σε έργα ειρηνικά. Τους ευχαριστούμε επίσης γιατί μας προσφέρουν μια σχήμα ασφάλειας, σιγουριάς αλλά και υπερηφάνειας γιατί δεν αποτελούν ένα ξεχωριστό κομμάτι από εμάς. Είναι ένα κομμάτι, αδιέρετο δικό μας. Αγαπητοί ένοπλοι συμπολίτες μας, εδώ στο κριτικό νησί μας, στην παραμετρόπη που ζούμε, μπορείτε να υπολογίσετε σε εμάς όπως και εμείς σε εσάς. Όλοι ενωμένοι θα δώσουμε τον αγώνα όπου και όποτε χρειαστεί. Λαός και στρατός μαζί αποτελούν ένα σκύλο του έθνους μας, είναι η προστάτη των νησιών μας και της χώρας γενικότερα, είναι η άρνηση και το όχι σε όσους νομίζουν για διαφορεί ως ένας μηδενισμός των ηθών. Η ισοπαίδωση του ανθρωπισμού, της προσωπικής αξιοπρέπειας, η οικονομική κρίση που διανύουμε με διάλυση των αξιών των καιρών μας, μπορεί να χαλαρώσει το πατρικό ίστρο, το ηθικό μας ή το αίσθημα αυταπάρνησης. Είναι η άρνηση όλους αυτούς που αποφασίζουν για μας χωρίς εμάς, χρεώνοντάς μας δικά τους λάθη και ανικανότητα. Είναι επίσης διαγραφή και η απόλυση που πρέπει να δώσουμε σε κάθε παλαιά σκοπή αλλά και νεόκλαπτου πολιτικάτιδε και πατριωτοκάπηλου, όπως επίσης και αυτόκλητου, γραφικού προστάτε τη σωτήρη πατρίδα, του έθνου και τη θρησκεία, που φιγουράρουν σαν ξεχωριασμένε φιγούρε εντό και εκτό κοινοβουλίου, αλλά και στα παράθυρα των έντυπων και ηλεκτρονικών μέσω μαζική ενημέρωση, παρουσιάζοντα το σώμα του και πετώντα φθηνέ αλλά ανατριαστικέ ατάκε από το μαύρο ακραίο παρελθόν. Είμαστε σαν έθνος πολύ λίγοι για να διαφωνούμε σε θέματα και διαχρονικές αξίες για τα οποία οι πρόγονοι μας πολέμησαν και θυσιάστηκαν. Κυρίες και κύριοι, να είστε επίσης σίγουροι ότι σε αντίθεση με τις οδηγίες εντολές και τους λογιστικούς, μπακαλίστικους πειραματισμούς και απειλές της Τρόικας και του Eurogroup για νέες περικοπές και μειώσεις μισθών, συντάξεων και επιδομάτων, για νέα προτινόμενα αυστηρά μέτρα, δεν δεχόμαστε εκτός και πουρέματα άνταχτες και επιλεκτικές χρεοκοπίες στις μετοχές, στα κεφάλαια και στα αποθυματικά της ιστορίας των αξιών μας. Δεν δεχόμαστε περικοπές στο ήθος, στην αξιοπρέπεια και στην δημοκρατία μας. Δεν δεχόμαστε κατάρτιση της έννοια του ανθρωπισμού, της αλληλοβοήθειας, αλληλεγγύης, της συμπαράστασης και της κοινωνικής προσφοράς στους αδύναμους πολίτες μας. Δεν δεχόμαστε ακόμα με οριστές περικοπές τη διάβαση της ανθρώπινης υπόστασης και του εκφυλισμού των ιδεωτών μας, των παραδοσιακών λογών και δεσμών της ελληνικής οικογένειας και κοινωνίας, για να μην φτάσουμε στο σημείο να λέμε καθημερινά Παναγία βοήθεια. Έτσι θα προστατεύσουμε όλοι μαζί με πίστη, σύνδεση και λογική όσα οι πρόγονοί μας κληρονόμησαν με αντίτιμο το πολυτιμότερο αγαθό, δηλαδή την ίδια τους στη ζωή. Αγαπητοί ένοπλοι συμπολίτες μας, να ξέρετε ότι σήμερα και κάθε μέρα σας θυμάμε. Σας καλώ όλους τώρα να αναφωνήσουμε. Ζήτω το έθνος. Ζήτω. Ζήτω η Ελλάδα. Ζήτω. Ζήτω οι ένοπλες δυνάμεις. Ζήτω.